Δεν έχουμε το προεκλογικό κλίμα που θα αναμενόταν με βάση τη σοβαρότητα των ευρωεκλογών. Η διαπίστωση αυτή, κύριε Λαμπάνο, είναι όλων των πολιτών, γιατί εμείς οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Συνέλευσης είμαστε σε μια συνεχή δράση από όταν ανακοινωθήκαμε από τον Άριο Πάγο, ενημέρωση των συμπολιτών μας και για την υποψηφιότητά μας, αλλά και για την σοβαρότητα των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου του 2024. Οπότε ναι, πραγματικά όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι οπουδήποτε αλλού, πέραν των ευρωεκλογών. Γεγονός είναι ότι απαξιωμένες στις ευρωεκλογές έχουν τα κόμματα εδώ που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, έχουν ρίξει πάρα πολύ το θεσμό των ευρωεκλογών και οι πολίτες νομίζουν ότι οι ευρωεκλογές είναι ένας τουρισμός ίσως. Γιατί αυτή την εικόνα δίνουν και οι ευρωβουλευτές που είναι μέσα στην Ευρωβουλή, κυρία Λαμπάνο. Τους βλέπουμε να είναι περισσότερο τουρίστες παρά να υπερασπίζονται κυριολεκτικά τα συμφέροντα της χώρας μας. Σίγουρα δεν ισχύει αυτό βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι νόμοι σχεδόν που επηρεάζουν τις ζωές μας περνάνε μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και επικυρώνονται εκεί. Οι αποφάσεις οι σημαντικές και οι νομοθετικές ρυθμίσεις και η νομολογία των κρατών μελών και της Ελλάδας φυσικά περνάει σίγουρα μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, γιατί νομίζετε ότι τα κόμματα προσπαθούν να απαξιώσουν αυτό το θεσμό, αυτή τη διαδικασία? Καταρχήν, 7 στους 10 νόμους, για να λέμε και να μιλάμε με αριθμούς, 7 στους 10 νόμους έρχονται από την Ευρώπη. Οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για εμάς τους Έλληνες πολίτες εδώ και τους φιλέλληνες που κατοικούν. Από εκεί και πέρα, η γραμμή είναι συγκεκριμένη από τα κόμματα, αλλά βλέπουμε ότι χειραγωγούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι εργαλεία των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτές τις μέρες που πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές, που βεβαίως θα προβληθούν και οι ομάδες οι οποίες διακρίνονται και είναι εθνικές προκρίσεις, για το ποδόσφαιρο μιλάω, βεβαίως να προβληθούν. Βεβαίως ένας διαγωνισμός που υποτίθεται ενώνει τις Eurovision να προβληθεί, να δει και ο κόσμος ότι και εκεί ακόμα δεν βλέπουμε ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Φέτος συμμετείχε το Ισραήλ που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Παλαιστίνη, οπότε γίνονται επεισόδια, υπήρξαν αντιδράσεις. Απ' την άλλη πάλι εμείς οι πολίτες απορούμε πώς σε μια Ευρωζώνη, σε μια Eurovision συμμετέχει το Ισραήλ. Προβληματισμός για τους συμπολίτες μας είναι αυτό. Γιατί να συμμετέχει το Ισραήλ ενώ δεν είναι στην Ευρώπη? Εν πάση περιπτώσει, και χάνονται πραγματικές ειδήσεις που αφορούν τους πολίτες, που θα τους κάνουν να σκεφτούν και να γνωρίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δουν τελικά τι θα ψηφίσουν στις 9 Ιουνίου. Αυτά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Λαμπάνο, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, πολύ σημαντική είδηση για να σας δώσω να καταλάβετε και να γνωστοποιήσω στους τηλεθεατές της εκπομπής σας, είναι ότι έγινε μια έρευνα πάρα πολύ σημαντική που αφορά τη διαφάνεια σε σχέση με τις αμοιβόμενες δραστηριότητες των ευρωβουλευτών που βρίσκονται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεστε αυτό τη σοβαρότητα που έχει, έτσι όπως τα ακούτε, στο άκουσμά του.